Πώς είστε, παιδιά? Όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τα τσαροκάικα και θα φάτε και καλό τσαράκι εδώ, άμα μείνετε. Να είστε καλά. Τι να μείνει, πώς έτσι. Άμυνα και κουράγιο. Έβγαλες τα ζώα. Πώς βγαίνει, ρε παιδιά, ο μήνας? Δύσκολα. Ναι. Δύσκολα. Μιλάμε νέκρα. Με το ζόρι. Με το ζόρι. Ειδικά εδώ που δεν έχουμε πολιτή ρυθμό. Πώς δηλαδή, σύρος έχει μείνει πρωτεύουσα Κυκλάδων. Λόγω του βιομηχανικού νησιού ήταν η σύρος. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα μια επιχείρηση δουλεύει μόνο. Και τα υπόλοιπα είναι καψόνια. Το ιστορικότερο επιμελητήριο της Ελλάδας. Ακριβώς. Μαζί με τις πάντες και τον Αθλείο το 1836 ιδρύθηκα. Για να κλείσουμε πρώτα. Εδώ τώρα μπαίνουμε στο γραφείο μου και την έφτα δική συντροπή. Ήταν το σαλόνι. Εδώ που δείχνω εγώ, φίλοι παπακά. Λουιζάνια. Χάρηκα πολύ. Ο κ. Χαλαβανής είναι εκεί. Γεια σου. Τεράστια προσπάθεια σε όλους τους πολιτικούς μας να γνωρίσουμε τις δυσκολίες και τις δυνατότητες και τα προβλήματα όμως που έχουν τα νησιά μας. Γιατί καλώς κακώς με το μάτι του καλοκαιριού όλοι τα βλέπουν και τα αρχίζουν και τα ξελογούν. Αυτός ο περίοδος που θα κάνετε θα είναι μια για μένα συγκλονιστική εμπειρία γιατί θα μπορέσετε να δείτε και τις ιδιαιτερότητες αυτές που είναι δύσκολο αν δεν επισκεφτείς το κάθε νησί να σε περιγράψει κάποιο από μακριά. Και ένα από το βάση τη νησί πιο πολύ είναι το πώς τα νησιά έχουν μόνιμο πληθυσμό, να αξιοποιούν νέοι άνθρωποι και να έρχονται νέοι άνθρωποι να αρχίσουν το νησί. Θέλω να σας βάλω ένα πρόβλημα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πάμε ανάποδα, με ανάποδη ταχύτητα. Λόγω του ευξημένου κόστους κλείνουν από το Σεπτέμβρη στα περισσότερα νησιά εστιατόρια. Η ζωή του χειμώνα, ακόμα και στη Σύρο που ήταν, ερχόταν από όλα τα νησιά μέσα για να δώσει διασκέδαση, αρχίζει και πέφτει.